αυτοί οι οποίοι αποτελούν τον κορμό του πλέγματος εξουσίας στην Ελλάδα από το 40 μέχρι σήμερα είναι ακριβώς εκείνοι που στήθηκαν στη διάρκεια της κατοχής. Η Ελλάδα είναι το μόνο παράδειγμα στην Ευρώπη όπου οι συνεργάτες των Ναζί δεν έχασαν τον πόλεμο. Αντίθετα, βρέθηκαν στο κέντρο του καθεστώτος. Σε όλες τις άλλες χώρες και της Ανατολικής Ευρώπης και της Δυτικής Ευρώπης είτε τιμωρήθηκαν είτε περιθωριοποιήθηκαν. Στην Ελλάδα ήταν αυτοί που έκτισαν το επόμενο καθεστώς και οι οποίοι ως σήμερα ελέγχουν πολιτικά και οικονομικά τη χώρα και πιστεύω ότι αν είναι να έχουμε αλλαγή στη χώρα μας πρέπει επιτέλους να απαλλαγούμε από αυτούς. Μια σοβαρή αριστερά θα τους παραμερίσει και κατά τη γνώμη μου πρέπει και να τους τιμωρήσει αυτούς που συνέδραμαν την τωρινή ανάπτυξη του φασισμού. Μπορούμε να βρούμε ομοιότητες στην στήριξη που είχαν φασιστικά μορφώματα στο παρελθόν με στήριξη που ενδεχομένως έχει η Χρυσή Αυγή σήμερα? Φυσικά υπάρχουν πάρα πολλές ομοιότητες και έχει να κάνει κυρίως με το ότι σήμερα το πλέγμα εξουσίας έχει δεχθεί ως θεμητή προοπτική τη στήριξη του φασισμού. Ο Μιχαλολιάκος και ο Κασιδιάρης στήθηκαν από το κράτος και από τα μίντια. Από τους καπιταλιστές δηλαδή, οι οποίοι ελέγχουν και τον κρατικό μηχανισμό και τα μέσα ενημέρωσης, όπως λέγονται. Χωρίς τη δική τους βοήθεια δεν θα είχαμε σήμερα Χρυσή Αυγή. Έγινε αυτό ακριβώς σε μια στιγμή που φαινόταν ότι αν συνεχιζόταν η λαϊκή κινητοποίηση απειλούσε πραγματικά το σημερινό πλέγμα εξουσίας. Και έγινε κοινικά αυτό και έγινε σε μεγάλο βαθμό από τους ίδιους που είχαν στηρίξει και στο Μεσοπόλεμο τα αντίστοιχα φασιστικά κινήματα. Εγώ εξοργίζομαι όταν βλέπω ότι σήμερα στηρίζουν τον φασισμό και εφημερίδες σαν αυτές του συγκροτήματος Λαμπράκη Τέος, το Βήμα και τα Νέα που οι πρόδρομοι τους είχαν στηρίξει τον φασισμό στο Μεσοπόλεμο και η Καθημερινή, η οποία επίσης μέχρι πολύ πρόσφατα ήταν σαφώς υπέρ της Χρυσής Αυγής. Και στον Μεσοπόλεμο και στη διάρκεια του πολέμου ήταν από τις εφημερίδες οι οποίες και τότε είχαν στηρίξει το φασισμό. Στη Γαλλία μετά την απελευθέρωση όλες οι εφημερίδες που είχαν εκτεθεί με το καθεστώς Πετέν έκλεισαν. Στην Ελλάδα το πολύ πολύ κάποιες άλλαξαν το όνομά τους. Αλλά στην περίπτωση της Καθημερινής, των Νέων και του Βήματος δεν συνέβη ούτε καν αυτό. Δεν θα υπάρξει αλλαγή στη χώρα μέχρι να δώσουν λόγο.